Άγρια συμπλοκή με έναν 33χρονο να μεταφέρεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο μετά το δάγκωμα και το μαχαίρωμα που δέχτηκε από ένα συνομιλικό του σημειώθηκε χθε στις μοίρες Ηρακλείου. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ομολογουμένος άγριο περιστατικό, το οποίο έχει και μία ακόμα ανισχυτική πτυχή, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εκείνη την ώρα, την ώρα δηλαδή του περιστατικού, στο σπίτι του θύματος βρισκόταν η σύντροφός του μαζί με τα δύο της παιδιά, το ένα δέκα ετών, το άλλο μόλις οκτώ μηνών, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε δεσμό με το δράστη, με τον οποίο είχε αποκτήσει μαζί του και το πρώτο της παιδί, το δεκάχρονο δηλαδή. Σωστά, Κατέρινα, κυρίε και κύριοι. Και βέβαια, ακόμα μια παράμετρο που είναι ανησυχητική είναι το γεγονό ότι τόσε ώρε μετά ο δράστη, ο φερόμενο ο δράστη, δεν έχει ακόμα συλληφθεί. Παρά το γεγονό ότι φαίνεται ότι ο ίδιο είναι αρκετά δραστήριο στα μέσα κοινωνική δικτύωση, μέχρι και πριν από αρκετέ ώρε έκανε αναρτήσει. Στην ίδια ώρα, βέβαια, δεν έχει καταφέρει ακόμα η αστυνομία να τον συλλάβει. Όπω βλέπουμε και στι φωτογραφίε που εξασφάλισε η Κρήτη TV. Ο άνθρωπο αυτό, 33χρονο, έχει δεχτεί α, μια, ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Κυριολεκτικά τον δάγκασε στο πρόσωπο. Το έχει κόψει ένα κομμάτι από το μάγουλο πρέπει να πούμε. Και έξι μαχαιριέ στο σώμα του, ευτυχώ όχι σε α, κέρια σημεία τέτοια, που να προκαλέσουν α, α, άλλα προβλήματα στον άνθρωπο, ο οποίο βεβαίω μεταφέρθηκε στο κέντρο υγεία Μυρών. Εκεί κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα του. Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο στο Βενιζέρ όπου που και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Βέβαια, όπω είπαμε, δεν υπάρχει κίνδυνο για την α, ζωή του. Όλα συνέβησαν, όπω πολύ σωστά είπε, στο βράδυ τη Πέμπτη, κάτω ακριβώ από το σπίτι όπου κατοικεί ο συγκεκριμένο άντρα μαζί με την σύντροφό του, το μικρό πιμωρό, το βρέφο, το παιδάκι που έχουν αποκτήσει δυο του, αλλά και το α, μεγαλύτερο παιδί τη και της κοπέλας α, το δεκάχρονο όπου βεβαίως ο πατέρας του είναι οφερόμενος ως δράστης. Τα κίνητρα α, είναι αντιζηλία. Αυτό ελέγχεται ακόμα, δεν είναι επιβεβαιωμένο. νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν όταν ο συγκεκριμένο άνθρωπος θα συλληφθεί. Πρέπει να πούμε βεβαίως, Κατερινά, ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά όπου ο συγκεκριμένο άνδρας δέχεται επίθεση από τον φερόμενο ως δράστη. Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος μα μας καταθέτει, αυτή είναι η τρίτη φορά που δέχεται επίθεση. Την πρώτη φορά ο φερόμενο ως δράστης του επιτέθηκε με το αυτοκίνητο παραλίγο να τον πατήσει. Τη Δεύτερη φορά επίσης τον απείλησε με μαχαίρι, τον χτύπησε με κλωτσιέ και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα διότι το θύμα έχει πάει στην αστυνομία, έχει καταγγείλει όλες αυτές τις πράξεις. Το, ο 33χρονος λέει ότι ζει ε, από θαύμα απλά και μόνο γιατί δεν ε, κατάφερε σε αυτές τις έξι μαχαιριές να βρει κάποιο ε, σημείο τέτοιο που θα ε, μπορούσε να φέρει το, το μοιραίο. Ωστόσο ε, φέρετε να δηλώνει πως ε, το, το, ο δράστης, ο φερόμενος ο δράστης είχε ως σκοπό να το σκοτώσει. Σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες.